κύριος Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος είναι υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, αρμόδιος για τα θέματα της χωροταξίας και του αστικού περιβάλλοντος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή, διάβασα χθες αρκετό ρεπορτάζ σε πολλές εφημερίδες και ένα από τα βασικά ερωτήματα ήταν αυτό. Γιατί προχωράτε στο γκρέμισμα 140-147, αν θυμάμαι καλά, και όχι περισσότερων αυθαιρέτων, και τι έχει συμβεί με τα αυθαιρέτα που έχουν ήδη νομιμοποιηθεί σε αυτή την περιοχή? Μάλιστα. Να αρχίσουμε από το δεύτερο. Mm-hmm. Ξέρετε ότι υπάρχουν αλλεπάλληλες γενιές νομιμοποιήσεων αφαιρέτων επί δεκαετίες. Παλιότερα ήταν νομιμοποιήσεις, δηλαδή είχαν δικαίωμα παραμονής σε τα όριστα. Τα τελευταία χρόνια είναι τακτοποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα παραμονής είναι περιορισμένο σε 30 χρόνια. Είχαμε και εκείνο το περίφημο σύνθημα: αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις. Αυτό ήταν η τρίτη στη δεκαετία του 80. Ναι. Αυτό ήταν κανονική πλήρης νομιμοποίηση. Mm-hmm. Αν λέω κανονική δεν είναι βέβαια. Άρα λοιπόν, νομιμοποίηση και τακτοποίηση έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορες. Ναι. Πολλές. Υπάρχουν αυτά που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί, αυτά θεωρητικά είναι πλέον. Πάντως ξέρετε κάτι. Να διατηρούνται. Ναι, επειδή λέτε ότι γίνονται και σωστά έχουν γίνει πολλές, το μήνυμα που στέλνει διαχρονικά η πολιτεία, άρα είναι πάω στο δάσος, φτιάχνω ένα σπίτι, έτσι, επειδή έτσι γουστάρω, μου αρέσει η περιοχή αυτή, και κάποια στιγμή που θα πάει θα το νομιμοποιήσω. Ναι. Όχι μόνο στο δάσος. Και όπου αλλού, ναι, στην παραλία, δίπλα, όπου θέλω, όπου γουστάρω. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Διαχρονικά η πολιτεία αυτό το μήνυμα έχει. Ναι, αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Ασφαλώς. Πότε? Αν θες να συζητήσουμε το γενικό θέμα των αυθαιρέτων. Όχι, θέλω να πω ότι η περιοχή στο Μάτι ίσως ήταν μια ευκαιρία να μπει ένα τέλος σε όλη αυτή την παρανομία. Ναι, κοιτάξτε όμως. Πρώτα αυτά που έχουν ήδη τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί, καλώς κακώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δεν μπορεί να αναιρέσει σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Καινούργια, σήμερα νομιμοποιούνται ελάχιστα και μόνο όσα είναι υπό τις προϋποθέσεις παλαιότερων νόμων και εφόσον προϋπάρχουν του 2011. Υπάρχει πλέον μια κόκκινη γραμμή. Ερώτημα. Αφαίρετα. Στο Μάτι, μετά την καταστροφική πυρκαγιά, πόσα έχουν νομιμοποιηθεί? Μετά? Ναι. Ελάχιστα. Αυτά τα ελάχιστα πώς νομιμοποιήθηκαν όμως? Πώς? Πάλι με την ισχύουσα νομοθεσία. Μάλιστα. Η ισχύουσα νομοθεσία, σήμερα δηλαδή, από την προηγούμενη κυβέρνηση, επιτρέπει αυθαίρετα πρώτου 2011, mm-hmm. έχουν εγκατασκευαστεί πρώτου 2011, να τακτοποιούνται, γιατί όπως θα σου πω, πρώτη την κατακτοποίηση, υπό προϋποθέσεις και υπό κατηγορίες. Ανάλογα με την κατηγορία, είναι διαφορετική τη τακτοποίηση. Τώρα. Μετά την καταστροφή, βγαίνουν ελάχιστα εκεί. Αυτά προϋπάρχουν. Ό,τι έχει τακτοποιηθεί, βασικά είναι παλιότερα. Αυτά λοιπόν που δεν έχουν τακτοποιηθεί και δεν έχουν νομιμοποιηθεί, πόσα είναι στο Μάτι μετά την καταστροφή? Έχετε κάνει μια καταγραφή? Ναι, με βάση τη. Απόλυτη όχι. Mm-hmm. Διότι, αλλά με βάση τις δηλώσεις αυθαιρέτων που έχουν γίνει, ναι. Δηλαδή ενδέχεται να υπάρχουν κάποια αυθαιρέτα που δεν έχουν δηλωθεί, ναι. Αυτά θα έχουν μεγάλο πρόβλημα προφανώς όσα δεν δηλώθηκαν. Αυτά που δηλώθηκαν είναι γύρω στο 50% των ευθυσμάτων σε όλη την έκταση. Ναι, δηλαδή αριθμό. Γύρω στα 500. 500 αυθαίρετα αυτά που έχουν δηλωθεί. 500, ναι. Γιατί επιλέγετε? Όταν είναι αυθαίρετα, υπάρχουν από τα πολύ μικρά αυθαίρετα. Ναι, ναι, από τείχους και λοιπά μέχρι μεγάλα. Είναι ελλειψιάδειας, βέβαια. Ναι, είναι διαφορετικές περιπτώσεις και διαφορετικές συνέπειες. Και γιατί επιλέγετε να γκρεμίσετε μόνο το 147? Θα σου πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα γύρω στο 800.000 αδίλωτα αυθαίρετα. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να τα γκρεμίσουμε όλα. Ναι. Αλλά προφανώς δεν είναι ρεαλιστικό. Ναι, σε όλη την Ελλάδα δεν είναι, αλλά σε μια περιοχή που έχει βρεθεί τόσο πολύ. Να εστιάσουμε, να πάρουμε αποκλειστικά το Μάτι, που υπάρχει και η τραγωδία και την είναι εκεί και τα λοιπά. Μα ακριβώς επειδή υπάρχει τραγωδία, εκεί θα μπορούσε να γίνει μια αρχή και να δοθεί ένα παράδειγμα προς όλους. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε την αυστηρότητα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όταν δεν έχει γκρεμιστεί σχεδόν κανένα αυθαίρετο επί δεκαετίες. Ήδη αυτά τα 140 που θα γκρεμίσουμε, ναι. είναι περισσότερα από όσα θέλετε έχουν γκρεμιστεί τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα το σήμα που δίνεται. Συγγνώμη, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Το σήμα που δίνεται στους υπόλοιπους, το σήμα που δίνεται στους υπόλοιπους είναι τα υπόλοιπα που δεν θα γκρεμίσουμε, νομιμοποιήστε τα. Όχι,
όχι, όχι. Αλλά... Το στίγμα που δίνουμε στου υπόλοιπου είναι ότι αρχίζουν κατεδαφίσει. Παράλληλα με το ΜΑΤΙ, αρχίζουν κατεδαφίσει στι άλλα μέρη. Ναι, ναι. Συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άλλο λέω. Okay. Αλλά τα υπόλοιπα που δεν θα κατεδαφιστούν στο ΜΑΤΙ τα αυθαίρετα θα νομιμοποιηθούν, έτσι δεν είναι? Όχι. Τι θα γίνει? Όσα, κοιτάξτε, αυτά που θα νομιμοποιηθούν είναι τα ήδη νομιμοποιημένα. Ναι. Αυτά που θα διατηρηθούν, τα ήδη τακτοποιημένα και κρατημένα. Και τακτοποιημένα ή μονιμοποιημένα στο παρελθόν. Αυθαίρετα που έχουν γίνει πρόσφατα μετά το 2012 θα καταγραφτούν προφανώς. Αυτό είναι εκτός της επέμβασης του. Σύμφωνοι, αλλά μου είπατε ότι αυτά που δεν έχουν νομιμοποιηθεί είναι κοντά στα 500, έτσι δεν είναι? Όχι, σας είπα ότι τα αυθαίρετα είναι κοντά στα 500. Στα 500. Τα δηλωμένα αυθαίρετα. Ναι. Διαφόρων κατηγοριών. Τα οποία είναι νομιμοποιημένα ή όχι? Όχι. Όχι, αυτό λέω. Άρα... Είναι περίπλοκο. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Αν θέλετε να σας εξηγήσω. Υπάρχουν, μεταξύ αυτών υπάρχουν νομιμοποιημένα πλήρως με παλαιότερες νομοθεσίες. Υπάρχουν αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί με τις τελευταίες νομοθεσίες. Mm-hmm. Έχουν δηλωθεί αξιοκτήτες μέσω μηχανικών σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Αλλά από αυτά δεν έχουν ελεγχθεί όλες οι δηλώσεις, αν είναι ακριβείς ή όχι. Όσο λοιπόν δεν έχουν ελεγχθεί οι δηλώσεις, ξεκινάει ήδη ο έλεγχος, mm-hmm. βέβαια, σε όποιον άλλο, όχι μόνο στο μάτι. Αυτά είναι σε μια κρίζα ζώνη. Μάλιστα. Αν αυτά που δηλώσανε είναι ακριβή, τελικά θα τακτοποιηθούν. Αν είναι ανακριβή, δεν θα τακτοποιηθούν. Μάλιστα. Τώρα, επίσης, θυμίζω υπάρχει μια προθεσμία 30 Ιουνίου mm-hmm. για τα βαριά αυθαίρετα που λέμε, αυτά που δεν έχουν καθόλου άδεια, όσα δεν δηλωθούν μέχρι 36. Στην Ελλάδα, όχι στο mm-hmm, μάτι. Mm-hmm. Αυτά έχασαν το παιχνίδι και θα τονιστούν. Μάλιστα. Ερώτημα τώρα. Θα κατεδαφίσεις στο την Ελλάδα. Αυτό βδομάδα, ναι. Επειδή, ξέρετε, αυτή την ιστορία των κατεδαφίσεων την παρακολουθώ χρόνια, γίνονται 1, 2, 3 και μετά σταματάει η ιστορία. Αυτά τα 147 που έχετε πει για το μάτι θα γίνουν όλα και οι 147 κατεδαφίσεις? Ασφαλώς. Αυτές είναι απαραίτητες για να πρώτον η περιοχή να αποκτήσει ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας. Αυτά είναι κυρίως δηλαδή κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ή κτισμάτων. Ναι. Μέσα σε ρέματα και μέσα στη ζώνη που πρέπει να απελευθερωθεί για να οριοθετηθούν τα ρέματα με ασφάλεια. Αυτά θα κατεδαφιστούν ενδεχομένως και μέσα στο τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Γιατί η επέμβαση στα ρέματα έχει υψηλή προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνετε, για να μην έχουν το φαίνομα της μάδρας. Άρα τώρα που μπορούμε να κάνουμε μια πιο ψύχρεμη κουβέντα και συζήτηση και αποτίμηση, γιατί είμαστε μακριά από την καταστροφή και μακριά από, από εκείνο το δραματικό καλοκαίρι, σε ποιο βαθμό, πέρα από την αποδεδειγμένη ανεπάρκεια του κράτους, σε ποιο βαθμό η καταστροφή οφείλεται και στο όργιο της αυθαιρεσίας που υπήρχε στο μάτι? Η καταστροφή ίδια δεν μπορεί να πει κανείς ότι οφείλεται στην αυθαιρεσία για τον εξής λόγο. Γιατί στις περιοχές στο μάτι υπάρχουν 40.000. Mm-hmm. Και πολλές από αυτές έχουν πια φωτιές. Σε καμιά δεν κάει και αυτό. Το μάτι κάει κανένα 102. Άρα λοιπόν κάτι άλλο συνέβη. Για την πυρκαγιά mm-hmm. προφανώς δεν φταίνουν τα αυθαίρετα. Κατά κανόνα δεν φταίνουν τα αυθαίρετα. Στο μάτι δεν φταίγαν τα αυθαίρετα. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να κάποιος από αυθαίρετο σε βασικό να υποκινήσει την mm-hmm. πυρκαγιά. Αυτό όμως το οποίο είναι βέβαιο ότι δυσκόλεψε από εκεί και πέρα την. Δηλαδή μπορεί να, δηλαδή να είχαμε 102 νεκρούς, να έχουμε 86. Ναι. Το νούμερο. Το λέω ενδεικτικά. Το νούμερο είναι τρομακτικό ούτως ή άλλως. Βέβαια. Και οφείλεται στη διαχείριση. Όπως σας ξαναείπα, όπου αλλού έχουν πιάσει φωτιά δεν έχουν ακούσει. Μάλιστα. Και μια ζωή να έχει γλιτώσει, αυτό είναι κέρδος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ούτε τώρα. Κουβέντα. Επειδή επίσης στα χθεσινά ρεπορτάζ διάβασα ότι θα παρουσιάζατε χθες το σχέδιο στους κατοίκους της περιοχής, περιμένοντας και τις αντιδράσεις. Θεωρείτε ότι οι αντιδράσεις μπορεί να είναι τέτοιες που να σας αναγκάσουν να κάνετε πίσω στα γκρεμίσματα ή όποιες και να είναι οι αντιδράσεις, η απόφαση είναι ηλυμένη? Αυτό που παρουσιάσαμε έχει τεθεί σε διαβούλευση. Όταν βγάζει κάτι σε διαβούλευση, καταρχήν είσαι ανοιχτό σε τροποποίηση. Mm-hmm. Αλλά αυτά τα 140-41 που έχουμε πει, πρακτικά είναι αδύνατο να μεταγραφούν. Μάλιστα. Διότι αυτή είναι η ελάχιστη δυνατότητα. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί υπόθηκε ότι δεν κατεδαφίζουμε όσο θα μπορούσαμε. Ίσως έγινε μια παρεξήγηση σε αυτό που ανακοινώσαμε προχθές. Είπαμε ότι όσον αφορά τα ρέματα, υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσει μια ασφαλή οριοθέτηση των ρεμάτων. Ο ένα τρόπο επέβαλε κατεδάφιση περίπου 250 κτισμάτων, όχι mm-hmm. μανδρών δηλαδή, κτισμάτων. Ο άλλος τρόπος επέβαλε κατεδάφιση 26.
Και οι δύο τρόποι οδηγούν στο ίδιο ασφαλές αποτέλεσμα, αλλά αυτή που επιβάλλει λιγότερες κατεδαφίσεις, στις μάθημα εννοώ, είναι πιο ακριβή, κοστίζει 4 εκατομμύρια. Αν βάλετε, αν διαιρέσετε τα 4 εκατομμύρια με τα κτίσματα τα οποία δεν. Δεν καταφύγετε. Εντάξει, είναι ένα αποδεκτό κόστο. Δεδομένου ότι υπάρχει και το ταμείο για το μάτι, που ξέρετε για αυτά. Κρατώ όλο αυτό που μου είπατε. Περιμένουμε και τη σημερινή παρουσίαση στους κατοίκους της περιοχής, να δούμε ποια θα είναι και η δική τους αντίδραση. Και κρατώ επίσης αυτό που μου λέτε, που είναι το πιο σημαντικό, ότι όποια και αν είναι η αντίδραση, τα 147 θα γκρεμιστούν, βρέξει, χιονίσει, ο Θεός ο ίδιος να κατέβει. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε να το δούμε. Για να δούμε μια φορά. Μια φορά πια το κράτος να. Θα δείτε και άλλες κατεδαφίσεις. Μακάρι, ξέρετε γιατί. Γιατί θυμάμαι κάποιες εικόνες όταν κάηκε το Ουμάτι. Και τότε, ξέρετε, πήρε μπροστά όλο το κράτος και άρχισαν να ξυλώνουν ομπρέλες από παραλίες και διάφορα τέτοια. Ναι. Την επομένη χρονιά όλα ξανά ήταν ίδια εκεί που είχαν ξυλωθεί την προηγούμενη. Και μέχρι και τώρα εξακολουθούν να είναι τα ίδια. Θέλω να πω, το κράτος δυστυχώς πολλές φορές λειτουργεί με τηλεοπτικούς όρους. Δηλαδή παίρνει μπρος όταν συμβαίνει το γεγονός και για όσο καιρό είναι στην επικαιρότητα, και μόλις τα φώτα σβήνουν είμαστε μια από τα ίδια. Δεν μπορώ να το δω καθόλου. Το κράτος είναι εκτεθειμένο στη διαχείριση του θέματος αυτών επί δεκαετίες. Μπορώ να σας πω μάλιστα και τις περιοχές, γιατί ήμουν αβέβαιος ότι εκεί που ξυλώνονται θα επανέλθουν. Το είχα κρατήσει και σε βίντεο. Έκανα με το κινητό μου όταν ξύλωναν εκεί ομπρέλες και διάφορα τέτοια, και την επομένη χρονιά είναι ακριβώς όπως ήταν. Αν θέλετε, στείλτε μου αυτά. Σας το στείλω. Αρχίζουμε πάντως, ενισχύεται, να σας πω αν υπάρχει ο χρόνος, ενισχύεται πάρα πολύ το σώμα των ενδεκτών δόμησης, που σήμερα αυτή τη στιγμή λειτουργεί λόγω του μικρού αριθμού και άλλων. Το οποίο θα αρχίσει εκτεταμένες. Ωραία. Εκτεταμένες ελέγχους. Θα είμαστε. Αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε και ηλεκτρονικά μέσα. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη φορά το κράτος να μην υποκύψει στον όποιο τοπικό λαϊκισμό και να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.